Πατρίνο μπάσκετ στα ψηλά. Παπαπέτρου, White. Παπαπέτρου με τον Τζερά Έγκραν μπροστά του. Μετά από κάποιες τρίπλες, σουτάρει, ευστοχή. Παπαπέτρου μπορεί με τον Έγκραν και έχει πάει, κοιτάξτε, ψηλά την μπάλα γιατί είναι κοντύτερος παίκτης σε σχέση με τον Παπαγιάννη. Η μπάλα βρίσκεται στον Παπαπέτρου με ταμπλό, είναι μέσα. Δοκίμασε με αυτό το double team να μπλοκάρει τον Παπαγιάννη που όμως βρήκε την μπάσα στον αρχικό σωστά. Σανδρός παραμένει αμετακίνητος στην πεντάδα. Παπαπέτρου περνάει από τον Αγραβάνη. Σανδρός στημένο σουτ. Είναι μέσα. Είπαμε αυτός και ο White είναι πάνω από το 45% το 2021 στα τρίποτα. Αθλητικά πάντα, δεν παρεξηγηθώ. Και πάμε να δούμε ένα πολύ μεγάλο τελικό στην απευθείας μετάδοση από το τρίτο κανάλι. Προς Μήτογλου. Στημένο σουτ από τον ελεύθερο Παπαπέτρου. Δεν τα συγχωρεί. Ο αρχηγός έχει ψηλά προς τα ευστοχία. Πιο ψηλά ο Μήτογλου. Εδώ τον άφησαν του Τζέριαν Γκραντ και όχι του Αγκμπελής, καθώς στον αέρα αντιλήφθηκε ότι θα ήταν πολύ δύσκολη η φάση για αυτόν. Παπαπέτρου 2 στα 2 σε 30 δευτερόλεπτα ανεβάζει τη διαφορά από τους 3 στους 9. Μήτογλου. Παπαπέτρου. Κοιτάξτε την άμυνα του Προμηθέα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μήτογλου, Παπαπέτρου, jump stop μέσα. Για το full court η πίεση, σας το είπαμε από το 6ο-7ο λεπτό του αγώνα και μετά ο Προμηθέας από πολύ νωρίς γύρισε τις άμυνές του. Εδώ ο Παπαπέτρου που καρφώνει εντυπωσιακά, εμφατικά, δυναμικά στο καλάθι. Θα μετρήσουν δύο πόντι, θα δούμε σε επανάληψη. Κοιτάξτε εδώ, έχει αμυντική ανισορροπία ο Γιαννόπουλος, τον χάνει, πατάει δυνατά και καρφώνει. Κοιτάξτε τον Παπαπέτρου. Έχει βάλει πλάτη τον Γιαννόπουλο, σηκώνεται ψηλά, έχει 14 πόντους. Αυτή τη στιγμή, για να το πω πολύ απλά, ο Παπαπέτρου, παίζοντας λιγότερο από 15 λεπτά, έχει ήδη ξεπεράσει τον μέσο όρο σκοραρίσματος που έχει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι στους 14 πόντους. Θα δούμε και το σουτ αν ευστοχεί στους 15. Έχει 15 από τους 30. Έχουμε μισμάτς στις 3 από τις 5 θέσεις για τον Παναθηναϊκό. Παπαπέτρου προλαβαίνει τον Αγκμπελή, αστοχή ψηλά. Έρχεται ο Παπαπέτρου, ταμπλό και μέσα έχουμε και φάουλ. Παπαπέτρου κάνει ένα μαγικό πρώτο ημίχρονο. Είναι στους 17 πόντους, το καλύτερο του πρώτο ημίχρονο σε ελληνικές διοργανώσεις. Δείτε εδώ το φάουλ του Γιαννόπουλου και το καλάθι του Παπαπέτρου που ο Σταύρος σε Ιαλοπολείο πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Τέταρτο φάουλ για τον Γιαννόπουλο που πλήρωσε την επιλογή να παίξει τεσάρι σε τόσο ψηλά κορμιά. Το παιχνίδι ο Ανδρέας Χριστοδούλου, εδώ είναι ο Γιαννόπουλος μετά την ΑΕΚ στον Προμηθέα. Δωρήτα στο Ρέθυμνο. Παπαπέτρου άστοχη ψηλά. Κέρολα από την άλλη πλευρά. Περισσότερη κίνηση απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή ζώνης των αντιπάλων και υπομονή για να βγει το σούτ, όχι μόνο τρίποντο ο Κάτας. Παπαπέτρου, jump stop, σούτ μέσα. Συνεχίζει εκεί που σταμάτησε στο πρώτο. Η αλλαγή, το double team. Βρίσκει το Χεζόνια, 45 μοίρες, προλαβαίνει, σουτάρει, ευστοχή. 53-45 στο σχριάζει τη ομάδα του. Σανδρός με κοντό αντίπαλο από Πέτρου. Να δούμε, θα διαβάσει τη φάση, θα παίξει με πλάτη ή θα μοιράσει παιχνίδι. Μοιράζει παιχνίδι στο να μαρκάρει στο Σανδρός. Σουτάρει, ευστοχή και αυτός. Για το Σανδρό, θα είπα, μην τα ξαναλέμε. Έχει 3-4. Κοιτάξτε πόσο όμορφα, ενώ όλοι περιμέναμε τον Παπαπέτρου να εκμεταλλευτεί το μισμάτς του Παναθηναϊκού. Παπαπέτρου. Σταυρωτές με το Λούντζι, περνάει, μπλοκάρεται, σφύριγμα. Εδώ είναι ο αρχηγός, είναι στους 20 πόντους. Δείτε εδώ, είναι φάουλ. Κατεβαίνει το χέρι. Εδώ είναι ο Μιχάλης Λούντζης, στο δεύτερο του φάουλ. Ένας πολύ πολύ ικανός αμυντικός. Παπαπέτρου. Ευστοχή. Το οποίο συνήθως και κάνει από τη γραμμή των βολών. Είτε στο πρωτάθλημα, είτε στο κύπελλο, είτε στην Ευρωλίγκα. Παπαπέτρου 21 με 3-4 βολές, 6-8 δίποντα, 2-8 τρίποντα, 4 assist, 5 rebound. Παπαπέτρου. 82-77. Στους 90. Παπαγιάννης. Και Ζόνια. Βγάζει 45 μοίρες για τον Παπαπέτρου. Είναι εύστοχος. Ο αρχηγός παίρνει το πρώτο για το 85-77.